Και πάλι κοντά σας, συνεχίζεται η ροή και δεν μας σταματά τίποτα για την παρουσίαση των υποψηφίων ευρωβουλευτών του μοναδικού πολιτικού φορέα του Έθνους των Ελλήνων, Ελλήνων Συνέλευσης. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Κολοσσός, εκπέμπουμε από την περιφέρεια Αιγαίου, από την Ίσο Ρόδος και την Εσύλην 2. Είμαι η Καλάβρια Γεωργία και σήμερα θα μιλήσουμε με τον υποψήφιο ευρωβουλευτή Θεόδωρο Τερζίδη για δύο τομείς των προγραμματικών μας δηλώσεων, πολύ σημαντικούς, Μακεδονία, δεύτερον Γεωργία. Θεόδωρε, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Χαιρετίζω τους Έλληνες εκεί στο Αιγαίο κάτω, όπου με τα γαλανά νερά μας στέλνουν τα φώτα της χαράς και της δημιουργίας. Είναι τα χρώματα της αγαλίασης, αυτά που ενώνουν τον άνθρωπο με το είδωρ, αυτά που μας κάνουν πάντοτε να είμαστε σε μία διάσταση που πρέπει πραγματικά να δείχνουμε πώς είμαστε ενωμένοι με το σύμπαν. Και ξεκινάμε από την γη και το γαλάζιο του νερού είναι αυτό που πραγματικά μας αγγίζει πιο πολύ απ' όλα. Ποιος από όλους δεν θα ήθελε να είναι κοντά σας αυτή τη στιγμή, μέσα σε αυτά τα πανέμορφα νησιά, τα οποία επιβουλεύονται πάρα πολύ. Και ευτυχώς για εμάς αγωνιζόμαστε για όλες αυτές τις αξίες και την ομορφιά του τόπου μας. Είμαστε κοντά σας να συναγωνιστούμε, να δώσουμε τα χέρια, γιατί η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Και δια των Ελλήνων θα επικρατήσει ξανά η ειρήνη στον πλανήτη και ο άνθρωπος θα πάρει τη διάσταση που πρέπει. Θεόδωρε Τερζίδη, ποιητικός ο λόγος σου και έτσι θα συνεχίσω κι εγώ λοιπόν. Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα που είναι με μεγάλη συγκίνηση αναφέρω αυτό το εμβατήριο που έδιωξε τους βάρβαρους και ελεύθερη είσαι τώρα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, Θόδωρη, οι βάρβαροι δεν φύγανε ποτέ. Και μου έρχεται στο μυαλό ο αγώνας που κάναμε και εμείς ως Ελλήνων Συνέλευσης και οι απλοί Έλληνα άνθρωποι στις παρελάσεις για να ακουστεί αυτό το εμβατήριο, διωκόμενοι από την αστυνομία. Είναι θλιβερό και τραγικό και αδιανόητο. Θόδωρε. Εκείνο που θέλω να εστιάσω, πέρα από τους προδότες πολιτικούς οι οποίοι έχουν επισκιάσει την νοημοσύνη του Έλληνα και την ιστορία του, μας έχουν βάλει μέσα σε συστήματα παιδείας που έχουμε καταντήσει εμείς οι σημερινοί, οι σύγχρονοι Έλληνες, να είμαστε εναντίον της Ελλάδας. Σε διαλόγους που κάνω με πάρα πολλούς συμπολίτες μου, το να φύγουν από τη χώρα τους δεν τους είναι καθόλου επίπονο. Είναι με πολύ μεγάλη ευκολία, γιατί έχουν αγανακτήσει όλοι από την συμπεριφορά και από τα δρόμενα της εκάστοτε κυβέρνησης μέχρι σήμερα. Ο κόσμος έχει χάσει την εμπιστοσύνη ακόμα και στον εαυτό του και πιστεύει ότι αν θα φύγει στο εξωτερικό θα βρει την σωτηρία. Δυστυχώς, επειδή είναι χαμένοι μέσα στην άγνοια, προσπαθούμε εμείς ως Ελλήνων Συνέλευση, εμάς που ο πολέμαρχός μας, ο Αρτέμις ο Σόρας, μας έχει δώσει τη γνώση του πώς οι επικυρίαρχοι έχουν μπει στη ζωή μας και μας καθοδηγούν και μας έχουν αλωτριώσει εντελώς, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Είναι δυστυχία μεγάλη να βλέπεις αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή παιδιά αστυνομικούς, τα οποία είναι γόνοι από οικογένειες Ελλήνων, να διώκουν τους ίδιους τους γονείς ουσιαστικά. Γιατί διώχνοντας τον Έλληνα σε αυτές τις διαδικασίες, ουσιαστικά διώχνεις την οικογένειά σου. Επειδή οι περισσότεροι στα σώματα ασφαλείας εκτελούν εντολές και το σημαντικότερο είναι ότι έχουν υποστεί τέτοια προπαγάνδα που λειτουργούν αυθόρμητα, δεν είναι το θέμα του αν αυτοί κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Το θέμα εμείς οι πολίτες έχουμε αντιληφθεί του τι πρέπει να κάνουμε. Το σημαντικότερο κομμάτι είναι αυτό. Εκεί που έχουν εστιάσει αυτοί είναι στην άγνοιά μας.
Ο Τζόρτσιλ, θα το υπενθυμίσω ξανά, είχε πει ότι εάν οι Έλληνες μάθουν την ιστορία τους και το γένος τους, τότε αλίμονό μας. Αυτό είναι που αποκρύπτουν δια της παιδείας, η οποία έχει πουληθεί πολλά χρόνια πριν στους Εβραίους, από το 1922, όταν ο Βενιζέλος εβραίωσε ως τους Εβραίους στην Ελλάδα, νομιμοποιώντας την εταιρεία που έχουνε, το ΚΙΣ, έτσι, και την έκανε εταιρεία δημοσίου δικαίου. Από εκείνη την ημέρα και μετά, η παιδεία μας είναι εναντίον των Ελλήνων. Ο καθένας αντιλαμβάνεται σήμερα, πλέον μετά το Μακεδονικό, και όσα ακούγονται με θράσος περισσό, πρώτα από τον γείτονά μας τον Ζάεφ, ο οποίος θέλει να επιβάλλει τα μακεδονικά, τα λεγόμενα τα δικά τους μακεδονικά, τα σλάβικα δηλαδή στην Ελλάδα, ως κυρίαρχη γλώσσα, όπως και ο ίδιος ο υπουργός μας ο Γαβρόπλου, θέλει να βάλει την τουρκική ως επίσημη στα σχολεία να διδάσκεται κανονικά. Πιο ξεδιάντροπα δεν γίνεται. Αυτοί εκτελούν εντολές. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να τους διώξουμε. Να μην πω καμιά άλλη φράση, γιατί δεν αρμόζει σε Έλληνα να θέλει να κρεμάσει συνάνθρωπό του. Αλλά δυστυχώς αυτοί δεν είναι συνάνθρωποι μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προδώσει τα πάντα, έχουν ορκιστεί εξαίματος εναντίον των Ελλήνων και τηρούν τον όργο που έχουν δώσει. Εμείς πρέπει να αφυπνιστούμε, να ενθυμηθούμε του ποιοι είμαστε, γιατί έχουμε χαθεί γενικά ως λαός. Και βλέπεις σήμερα νεοέλληνες να είναι αραχτοί στους καναπέδες και να λένε, αφού δεν διορθώνει τίποτα, μυρολατρούνε και αισθάνονται ως ευτυχισμένοι δούλοι. Ο ελληνισμός και ο Έλληνας ποτέ δεν ήταν δούλος κανενός. Ο πολιτισμός μας ο ίδιος παγκόσμια μαρτυράει ποιος είναι ο Έλληνας. Ας αποσύρουμε τη γνώση την δικιά μας από όλους τους τομείς, αστρονομία, ιατρική, γεωμετρία, μαθηματικά, όποια επιστήμη και να πιάσεις, εάν αποσυρθούν οι λέξεις και οι γνώσεις των Ελλήνων, δεν υφίσταται τίποτα, είναι ένα κενό. Και αυτό το πράγμα το έχουν κρύψει με πολύ τεχνικό τρόπο από τους ίδιους εμάς τους Έλληνες και μέχρι σήμερα δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε γιατί συμβαίνουν αυτά στη χώρα μας. Ευτυχώς για όλους μας υπάρχει η Ελλήνων Συνέλευση, ο πολέμαρχός μας ο Αρτέμις ο Σόρας, ο οποίος ηγείται αυτής της επανάστασης αυτή τη στιγμή και θα επανορθωθεί πλέον ο ελληνισμός και θα λάβει τα δίκαιά του. Στο θέμα της Μακεδονίας είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι χρηματικό, οικονομικό, πολιτικό και είναι ιδιότητα με κτήσεις και εξουσία. Θα ανατρέξω λίγο στην προϊστορία μας, όταν ο Φίλιππος ο βασιλεύς ψηφίστηκε ως βασιλέας του κόσμου και έκτοτε από το 336 π.Χ. μέχρι σήμερα, με έδρα της Αίγες, όπου ίδρυσε το κυβερνείο του πλανήτη τότε, διοικούσε όλο τον πλανήτη με το όνομα Ελλάς. Το Ελλάς είναι όλος ο πλανήτης. Δεν είναι συγκεκριμένα η γεωγραφική θέση της σημερινής χώρας όπως το έχουν ιδρύσει οι νέες συνθήκες. Όλοι ανά τον κόσμο γνωρίζουν ποιοι είναι οι Έλληνες και ποια είναι η Ελλάς. Σε μας πλέον επαφίεται το τι θα κάνουμε. Γι' αυτό όλοι εμείς, συμπολεμιστές, ορκισμένοι κάτω από τη σημαία της Ελλάδος, θα δώσουμε τη μάχη των μαχών για να επανορθωθεί πλέον αυτή η χώρα. Έκτοτε, μετά τις Αίγες, υπάρχει όλη αυτή η βούληση να ιδρυθεί το κράτος των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία. Είναι μεγάλη απάτη, γιατί δεν μπορούν να το νομιμοποιήσουν. Πρώτα απ' όλα, στην ίδια τη Συμφωνία των Πρεσπών, τα Σκόπια αναφέρονται ως δεύτερο μέρος, αόριστα, το οποίο ουσιαστικά δεν δίνει διάσταση σε κανένα πρόσωπο, άρα είναι ανύπαρκτη μέχρι στιγμής. Και το δεύτερο και το χειρότερο για την δικιά μας την κυβέρνηση είναι ότι δεν έχει συσταθεί ποτέ σε σώμα. Δηλαδή είναι μια παράνομη κυβέρνηση και δεν μπορεί να νομιμοποιήσει αυτή τη συνθήκη. Από το 10 με το πρώτο μνημόνιο, με το νόμο 3845
και με τον μεταγενέστερο 3847 μετά από 4 μέρες τον Μάιο του 10, ψηφίστηκε να αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και όλες τις συμφωνίες ο Υπουργός Οικονομικών. Και μετά τις υπογραφές, αφού αγοράσει ή ξεπουλήσει τα πάντα, απλώς ενημερώνει τη Βουλή. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υφιστάμεθα πλέον ούτε ως κυβέρνηση, ούτε ως κράτος, μόνο ως έθνος διαμέσου της Ελλήνων Συνέλευσης. Γι' αυτό ακριβώς, ας μην πανικοβάλλεται ο ελληνισμός για το θέμα της Μακεδονίας και με όλα αυτά τα εμβατήρια. Καλώς είναι όμως που ανατριχιάζει ο οποιοδήποτε ακούει αυτό το εμβατήριο, γιατί συνειδητοποιεί ότι το αίμα του ρέει κανονικά στις φλέβες του και ότι ο ελληνισμός δεν χάθηκε ακόμα και θα επανέλθει στη σύστασή του όπως έχει δομηθεί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Εμείς εδώ, μέσα από τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης, με τον Αρτέμι που έχει δημιουργήσει το γραφείο της πιστοποίησης του έθνους των Ελλήνων στον ΟΗΕ, είμαστε εδώ ως έθνος των Ελλήνων και προστατεύουμε όλον τον ελληνισμό απανταχού της γέας. Γι' αυτό το όρος Μακεδονία θα το ξεπεράσουμε με πολύ εύκολο τρόπο μόλις αναλάβουμε τα ηνία της χώρας. Αυτή τη στιγμή ο αγώνας μας είναι αγώνας πληροφόρησης, ενθύμησης στον κάθε Έλληνα το ποιος είναι στην πραγματικότητα, να πάρει τα ηνία στα χέρια του για να σώσει την οικογένειά του και τα παιδιά του. Γιατί με όλους όσους συζητώ, όταν φτάνω στο όνομα των παιδιών, όλοι αντιλαμβάνονται την σοβαρότητα των πράξεών τους. Εκεί ακριβώς εστιαζόμαστε, πέρα από τις αναφορές όλων των συμβάντων που έχουν καθορίσει την ιστορία, η οποία είναι πλαστή ούτως ή άλλως σε όλο τον πλανήτη, θα ενθυμηθούν απανταχού της γέας όλοι οι άνθρωποι ποια είναι η αληθινή ιστορία και θα δομηθεί μία νέα ενότητα ανθρώπων μέσα από ειρήνη και δημιουργία. Έτσι ακριβώς, Θεόδωρε, και είναι μαζί μας και οι προγόνοι μας. Η έλευσή τους είναι γεγονός. Ενώ είναι πολύ μεγάλο το θέμα της Μακεδονίας και θα το αναπτύξουμε συνέχεια στις εκπομπές που θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μαζί, θα ήθελα έτσι σε αυτή την εκπομπή να περάσουμε και στο δεύτερο σκέλος της, που είναι πολύ σημαντικό εξίσου. Μιλάω για τη γεωργία, Θεόδωρε. Γεωργία, ακτινοτροφία, αλληλεία και όλα τα παράγωγα αυτών. Η Ελλήνων Συνέλευσης δίνει τεράστια βάση στην ανάπτυξη όλων των πρωτογενών παραγωγικών πηγών. Αντιθέτως με τα καθεστώτα που φρόντισαν να αποδυναμώσουν, να καταστρέψουν όλους αυτούς τους τομείς για να τρώμε οι Έλληνες ξένα μεταλλαγμένα προϊόντα, να αρρωσταίνουμε, να πεθαίνουμε ή να παθαίνουμε όλες τις μορφές καρκίνων που έχουν εφεύρει, να τους αδειάζουμε μια ώρα αρχίτερα, να μου επιτραπεί να πω, τον πλανήτη. Μιλάμε για γενοκτονία δηλαδή, Θεόδωρε, όχι μόνο του Έλλην, αλλά όλων των ανθρώπων. Ήμασταν μια χώρα με την καλύτερη διατροφή, φημισμένη για τη μεσογειακή διατροφή μας και τα προϊόντα μας, και τώρα τίποτα. Θεόδωρε. Το θέμα της γεωργίας είναι ένα τεράστιο θέμα, πανανθρώπινο. Αν αναλύσουμε την ίδια τη λέξη, είναι «γέαν εργάζομαι», δηλαδή αυτός που εργάζεται με τη γη. Είναι ένα θέμα και μία εργασία συνείδησης του ανθρώπου στο σύμπαν. Γιατί η μητέρα μας η γη μας δίνει την τροφή για να ζήσουμε. Είναι ο πιο άμεσος κρίκος σε σχέση με την επιβίωση του ανθρώπου στον πλανήτη. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι ότι μέσα από όλη αυτή την εργασία η συνειδητότητα που αποκτά ο άνθρωπος με τη φύση είναι τεράστια. Εκεί υπάρχει ένας σεβασμός, πραγματικός σεβασμός προς τη φύση, προς την ίδια την τροφή που τρώμε, με άπειρο σεβασμό, εγώ θα έλεγα, γιατί δεν έχει μέτρα και δεν πρέπει να ορίσουμε
μέτρα στη σχέση μας ανάμεσα στον άνθρωπο και στη γέα, γιατί η γέα είναι ένα μέρος του σύμπαντος και ο άνθρωπος δια της ψυχής του είναι συμπαντική ύπαρξη. Εκείνο που έχουν κατορθώσει οι επικυρίαρχοι είναι να αποκόψουν τον άνθρωπο από τον εαυτό του και το σύμπαν. Κατορθώσανε μέσω όλης αυτής της παιδείας να μην ενθυμείται ο άνθρωπος ποιος είναι, τι γυρεύει σε αυτό το πλανήτη, γιατί ζει ακόμα, οι περισσότεροι δεν ξέρουν και έχουν φτάσει την ώρα του θανάτου τους και δεν ξέρουν καν τι έχουν κάνει στη ζωή τους. Υπάρχει μια ασυνειδησία πάνω στο θέμα της αυτογνωσίας και δύσκολα μπορεί να ξεφύγει κάποιος, γιατί είναι πολλών χρόνων η προπαγάνδα και είναι πολύ βαθιά ριζωμένη μέσα τους. Εκείνο που έχουμε να κάνουμε εμείς ως άνθρωποι οι οποίοι μέσα από την Ελλήνων Συνέλευση αγωνιζόμαστε για τον Έλληνα άνθρωπο, γιατί μόνο η ιδιότητα του Έλληνα ανθρώπου είναι σε όλους τους ανθρώπους του πλανήτη, γιατί υπάρχουν οι Έλληνα άνθρωποι και οι υπόλοιποι. Το θέμα του ποιοι είναι οι υπόλοιποι είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να το συζητήσουμε, να το εξηγήσουμε. Είναι μεγάλο θέμα, γιατί αγγίζει τα όρια της φαντασίας για κάποιους, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να εννοήσουν ούτε τα πιο απλά πράγματα. Και ρωτώντας εγώ πολλές φορές σε συνέλληνές μου, μπορείς να μου απαντήσεις πώς και γιατί όλο το σύμπαν έχει ελληνικά ονόματα? Με κοιτάνε με περιέργεια. Σου λέει, τι μας ρωτάς τώρα? Εσείς δεν λέτε ότι οι αρχαίοι δεν είχαν τίποτα, δεν είχαν τεχνολογία? Ποια τεχνολογία? Εμείς ακόμα δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη διαφορά μεταξύ της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας. Είναι δύσκολο κομμάτι να το ερμηνεύσεις σε κάποιον, γιατί θα πας εκεί στην πραγματική διάσταση του ανθρώπου, στη φυσιολογία του, ακόμα και στις θρησκείες, που όλες οι θρησκείες λένε εν αρχή είναι ο λόγος. Και όταν τους εξηγείς ότι ακόμα και στις ιστορίες όλες αυτές μέσω των θρησκειών λένε ότι η γη ιδρύθηκε και το σύμπαν δια του λόγου, δεν μπορούν να εννοήσουν ακόμα πώς δια του λόγου υλοποιείται η λέξη, δηλαδή η έννοια η οποία εκφράζουμε. Όταν πρέπει να του εξηγήσεις τι είναι η ελληνική αλφάβητος, η ελληνική αριθμή και ότι οι ελληνικές λέξεις είναι ταυτόσιμες με την έννοιά τους, δηλαδή κάθε λέξη είναι ταυτόσιμη με αυτό που είναι ως γραφόμενο και έννοια, που δεν συμβαίνει με καμία άλλη γλώσσα στον πλανήτη, ότι είναι κλειδάριθμος συμπαντικός και ότι εσύ ως άνθρωπος, δια του λόγου σου, προκαθορίζεις τη μοίρα σου. Η οποία η μοίρα είναι ένας γεωμετρικός όρος, ο οποίος δεν είναι ποτέ σταθερός, γιατί το σύμπαν κινείται αενάως, δεν βρίσκεται στο ίδιο σημείο και εμείς είμαστε πάντα σε διαφορετική μοίρα, πάντα στο σύμπαν. Οπότε δεν υπάρχει αυτό που λένε είναι γραμμένο της μοίρας. Όχι, είναι γραμμένο ότι ο κάθε άνθρωπος δια του λόγου του προσδιορίζει την ύπαρξή του μέσα στο σύμπαν. Εκεί ακριβώς ερχόμαστε και στο θέμα και της γεωργίας και της υλοποίησης, σχέσιμο που έχει ο άνθρωπος με το σύμπαν. Δια της γεωργίας πλέον, που είναι ένα κομμάτι και μια ολόκληρη επιστήμη πραγματικά στην ανθρωπότητα, αυτό που έχουν κατορθώσει οι επικυρίαρχοι είναι να προσβάλλουν τον Έλληνα άνθρωπο δια των προϊόντων. Γι' αυτό και φτιάξαν τα υβρίδια, που η ίδια η λέξη λέει υβρίδιο, ύβρις προς το δία, δηλαδή προς τον δημιουργό. Και όταν τους εξηγώ ότι ακόμα και το DNA, το οποίο λέει, αλλά μόλις τους ερμηνεύεις την λέξη νουκλεοτίδιο, που είναι η πραγματική λέξη, η διάσταση του DNA, η ερμηνεία του, και ότι είναι νους κλέος διός, ότι είναι ο νους δόξα του δία, γιατί όλα έχουν άμεση σχέση γενετήσια ως δημιούργημα κάτω από την πράξη του Δία, ο οποίος έχει την 7η αυτή τροποποίηση στο ανθρώπινο είδος που είμαστε σήμερα. Αυτό που έχουν κατορθώσει μέχρι σήμερα οι επικυρίαρχοι
είναι να μην διδάσκεται ποτέ η ιστορία, η προϊστορία, να χάνεται εντελώς στο παρελθόν, να μην ενθυμείται ο άνθρωπος τους τιτάνες, τις τιτανομαχίες, τους δεινόσαυρους, να τα θεωρεί σαν απλά ιδεογράμματα και όχι αληθινά ότι υπήρξαν σε αυτό το πλανήτη και δεν μπορεί να αντιληφθεί ο άνθρωπος την ύπαρξή του. Θα πάμε τώρα στο θέμα της γεωργίας που ανέφερες ως επιστήμη και πράξη, όπου η Ελλήνων Συνέλευση ξεκάθαρα αναφέρει ότι δια της γεωργίας ο ελληνισμός θα δώσει νέα διάσταση στη λέξη άνθρωπο, γιατί θα επαναφέρει τους πραγματικούς πόρους, γιατί είναι ευλογία, πάλι θα ερμηνεύσω τη λέξη εύ και λόγος, πάλι δια του λόγου όλα γίνονται, και αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι είναι ότι τα προϊόντα τα οποία παράγουμε ως πρωτογενή μορφή και τα μεταποιούμε μέσα από τον δευτερογενή τομή που έχουν όλα σχέση με τη γεωργία ως προϊόντα και ως υποπροϊόντα τυποποίησης, αυτά πραγματικά δείχνουν τον πολιτισμό μας ως γένος, ως οικογένεια και ως ταυτοποίηση των προϊόντων με τον ελληνισμό. Γιατί είναι ο καλύτερος πρεσβευτής σε όλο τον πλανήτη. Όπου και να σταλούν ελληνικά προϊόντα, το μόνο που θα ακούσεις είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ από τους ανθρώπους, γιατί γευόμενος ο άνθρωπος στην πραγματική διάσταση των γεύσεων των καρπών της γης, πραγματικά ενσωματώνεται στη διάσταση την συμπαντική. Εκεί, μέσω της γεωργίας, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο δέσιμο του ανθρώπου με το σύμπαν. Θόδωρε, δια του λόγου σου, μας έδωσες ιδέες για πολλές εκπομπές μαζί σου και σου κάνω ανοιχτή πρόταση, όχι για μία, δύο, τρεις, για όσες μπορούμε μέχρι την αντίστροφη μέτρηση που έχει ξεκινήσει των ευρωεκλογών. Επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, γιατί και εσύ έχεις άλλες εκπομπές, αλλά και εμείς περιμένουμε και άλλο καλεσμένο, θα ήθελα στην επόμενη εκπομπή να εξηγήσεις ακόμα καλύτερα δια όλα αυτά που είπες στους τηλεθεατές, δια του λόγου σου. Γιατί βλέπουμε εδώ στις προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης, σε αυτό το καταπληκτικό βιβλιαράκι που θα έπρεπε ο κάθε Έλλην άνθρωπος να το έχει, ότι υπάρχουν πολλοί τομείς που δίνει πολύ μεγάλη σημασία για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλία και όλα τα παράγωγα. Και αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό είναι η ελιά μας. Άκουσα ότι θέλουν να καταστρέψουν, να αφανίσουν από τον πλανήτη το ιερότερο δέντρο που ξεκίνησε και βλάστησε πρώτα από τους αρχαίους ημών προγόνων μας και τη θεά Αθηνά. Και μόνο οργή και συναισθήματα αρνητικά και θυμό δημιουργεί αυτό. Το ξέρω ότι μπαίνουμε σε μεγάλη ανάλυση, αλλά θα ήθελα έτσι λίγο να μας πεις κάτι γι' αυτό, ούτως ώστε να δώσουμε στους τηλεθεατές μας μια μικρή ιδέα τι θα ακολουθήσει στις επόμενες εκπομπές. Εκείνο που θα ήθελα να ενθυμίσω εγώ στους ακροατές και ειδικά στους αγρότες είναι η συνθήκη του Μάστρι, όπου μέσω αυτής της συνθήκης καταστράφησαν όλα τα προϊόντα που παρήγονται στην Ελλάδα. Όλοι γνωρίζουν για το σταφύλι, για τους καρπούς, για τα ροδάκινα, για τα κεράσια κτλ. Τα έχουν εξαφανίσει όλα. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Τα σταφύλια μας, ενώ ήταν περιζήτητα στο πλανήτη, σήμερα δεν τα παίρνει κανένας. Γι' αυτό και έχουμε γεμίσει ηνοποιία εδώ στην Ελλάδα. Και δυστυχώς για τους ηνοποιούς παρακαλάνε να ξεπουλήσουν την παραγωγή τους, γιατί η γη καρποφορεί συνέχεια, παράγουν προϊόντα και πρέπει να τα πουλήσουν. Και έρχονται οι αλλογενείς για ένα κομμάτι ψωμί μέσω των τραπεζών, οι οποίοι λιμένονται τους πάντες, παίρνουν όλη την παραγωγή τους και την μεταπουλούν στις χώρες τους, κερδίζοντας πάρα πολλά χρήματα ως αξία μετά, μεταγενέστερη.
γιατί την πολλαπλασιάζουν την αξία με γεωμετρικό πρόεδρο όταν μιλάνε για ελληνικό προϊόν. Οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη γνωρίζουν τι θα πει ελληνικό προϊόν, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος από αυτό τον πλανήτη που δεν έχει περάσει από αυτή τη χώρα. Όσο για την ελιά, πάλι θέλω να ενθυμίσω τους παραγωγούς ότι ήταν έτοιμοι την περίοδο εκείνη να ξεριζώσουν και τις ελιές που είχαμε τότε και ευτυχώς υπήρχαν κάποιοι έμποροι για να προστατεύσουν τα δικά τους κεκτημένα οι Ιταλοί που ερχόταν και αγοράζανε το δικό μας το λάδι, το οποίο ο καθής από εμάς γνωρίζει τι σημαίνει ελληνικό λάδι όταν το γεύεται. Τι παίρνανε? Παίρνανε το ελληνικό το λάδι, το προσμίγανε με το δικό τους ή από άλλες χώρες που αγοράζαν από την Ισπανία ή από την Αίγυπτο και το δίνανε γεύσεις και αρώματα σε άλλη διάσταση. Και έτσι μπορούσαν να το πουλήσουν πολύ πιο εύκολα και ήρθανε τότε οι Ιταλοί και χρηματοδοτήσανε τους παραγωγούς. Μην τα κόβετε, θα σας διπλασιάσουμε μέχρι και την τιμή αν θέλετε για να παίρνουμε το λάδι έτοιμο από εσάς. Και έτσι ευτυχώς για τον ελληνισμό και για τους ίδιους τους παραγωγούς σώθηκαν μέχρι σήμερα οι ελαιόνες. Βλέπεις ότι δεν σταματάει η Ευρώπη να θέλει να καταστρέψει οτιδήποτε ελληνικό, είτε ως πολιτισμικό στοιχείο από τις αρχαιότητες μέχρι σήμερα με τα αγάλματα, με τους πάπυρους και όλα αυτά που έχουν αφήσει οι πρόγονοί μας ως πολιτισμικό στοιχείο. Γι' αυτό ακριβώς συνέχεια φωνάζουμε ότι η Ευρώπη για εμάς τους υποψήφιους ευρωβουλευτές δεν είναι ένας τυχαίος χώρος επιλογής, δράσης και εμφάνισης των Ελλήνων μέσα στην Ευρωβουλή, γιατί από εκεί θα σπάσουμε τον κόρδιο δεσμό, αυτόν τον δεσμό που έχει διαλύσει τον ελληνισμό και επιβουλεύεται όλες τις αξίες των Ελλήνων, είτε πνευματικές είτε υλικές, να τις σφετεριστεί για ίδιο όφελος. Γι' αυτό ακριβώς και οι ευρωβουλευτές μας δεν παρουσιάστηκαν μέχρι και στη γενοκτονία που ήταν να συζητηθεί στην Ευρωβουλή, γιατί εάν παρευρίσκονται και ολοκληρωνόταν το θέμα, θα βγαίναν πιο γλίγορα στο φως και το θέμα των μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής και όλη αυτή η γενοκτονία που υπέστη ο ελληνισμός. Βλέπεις λοιπόν ότι η Ευρωβουλή είναι ένας χώρος όπου πρέπει να πατήσει ο Έλληνας και δει ο Αρτέμις Όρος ως επικεφαλής του ευρυοψηφοδελτίου, γιατί και μόνο με το άκουσμα Αρτέμις Όρας τρέμει η γης. Τρέμουν τα μυαλά τους όταν ακούν αυτό το όνομα και το γνωρίζουν πολύ καλά τι θα πάθουν. Συζητιέται ήδη στην Ευρωβουλή ο ερχομός μας ως Ελλήνων Συνέλευση, γιατί εμείς δεν εμπλεκόμαστε στους μηχανισμούς τους κομματικούς που έχουν οροθετήσει εκεί πέρα και καταστρέφουν συνειδήσεις και κοινωνίες. Ο ελληνισμός θα επανορθωθεί, θα λάμψει, θα δώσει το φως. Δια της ένωσής μας θα δώσουμε μια τεράστια γροθιά, θα διαλύσουμε όλη αυτή την απάτη κατά του ανθρώπου και θα διωχθεί κάθε τι κακό που στρέφεται εναντίον του ανθρώπου. Γι' αυτό ακριβώς η πολιτική που έχουμε εμείς στη Γεωργία είναι πολιτική πραγματικά που έχει σχέση με τη φύση, με την ίδια μας την υπόσταση και με τις αξίες. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να μιλήσω κάποια στιγμή και για τις αξίες όπως η λογική, η ελευθερία, η λογική και όλα αυτά τα συναφή τα οποία έχουν σχέση με την αυτογνωσία του ανθρώπου, με την παιδεία του ανθρώπου, δια των 9 μουσών και γιατί δια των μουσών και όλα τα συναφή. Βλέπεις ότι τα πάντα είναι συνδεδεμένα κάτω από μία έννοια λογικής και ύπαρξης του ανθρώπου και σχέσης με το Θείο. Από πάντοτε γνωρίζαμε ότι είμαστε εκατομοίωση Θεών και ακριβώς τώρα δεν λυγίζουμε, δεν λυγίσαμε, είμαστε εδώ και όλοι μαζί χέρι-χέρι θα δώσουμε τον αγώνα μας για να επανορθωθεί ο ελληνισμός. Το έχει ανάγκη ο πλανήτης. Όλοι το γνωρίζουν, όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή μας, όλοι στα σχολεία τους έχουν βάλει την ελληνική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα πλέον που διδάσκεται από ανταχού των σχολείων της ΓΕΑΣ. Ετοιμάζονται όλοι για τον επανελληνισμό, γιατί μόνο έτσι θα σωθεί ο πλανήτης και ο άνθρωπος. Θόδωρε, ο λόγος σου ρέει όχι σαν ποτάμι, σαν καταράκτης με τόση δύναμη
Και έχουμε μετρήσει μέχρι στιγμής 4 εκπομπές που θα θέλαμε σαν ράδιο Κολοσσός να κάνουμε μαζί σου. Να τις κάνουμε. 4 και παραπάνω. Και αγωνιό. Και αγωνιό. Αν θέλετε και 8 και όσες θέλετε. Και κάθε... Αγωνιό για τη στιγμή που θα έρθει η επόμενη εκπομπή. Γιατί πρέπει να τα πάρουμε ένα-ένα και μάλλον θα το κάνουμε έτσι. Η επόμενη να είναι για τη Γεωργία και αποκλειστικά για τα ελληνικά προϊόντα. Και πολύ, πολύ ενδιαφέρον ό,τι είπες για τον πολιτισμό και το λόγο. Γιατί πρέπει να ακουστούν και αυτά στους Έλληνες ανθρώπους. Δεν είναι μόνο οι εκλογές, οι ευρωεκλογές και οι ψήφοι που ζητάμε σαν Ελλήνων συνέλευσης. Έχουν να κάνουν και με την ιστορία αυτού του λαού και αυτού του έθνους. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες άνθρωποι. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μας σήμερα. Θα ήθελα να μείνεις και άλλες ώρες για να συνεχίσουμε την εκπομπή, αλλά είναι αδύνατον λόγω του προγράμματος που έχει το Ράδιο Κολοσσός και εσύ σαν υποψήφιος ευρωβουλευτής. Θα χαρώ πάρα πολύ να είσαι σύντομα κοντά μας. Και εγώ θα χαρώ να είμαι σύντομα κοντά σας και μια που αναφέραμε τόσο για τον λόγο, έτσι θα το αναφέρω επί τροχάδιν ότι στην αρχαιότητα και έχει σχέση με τον πολίτη ως ενεργό μέλος της κοινωνίας, στα δικαστήρια δεν υπήρχαν δικηγόροι. Υπήρχαν οι ρήτορες, οι οποίοι ήταν διορισμένοι από το κράτος, οι οποίοι απλώς ερμηνεύαν το γεγονός. Και οι πολίτες παρακολουθούσαν από εκεί το δικαστήριο και ότι εάν και ακόμα ο δικαστής έκανε κάποια στραβά μάτια σε κάποιους, υπήρχε μομφή από τους ίδιους τους πολίτες και επανεξερζόταν η δίκη. Γι' αυτό ακριβώς είναι μεγάλο το θέμα της αφύπνισης του Έλληνα και δια του λόγου του πώς πρέπει να αντιληφθεί και να συνυπάρχει δια της κοινωνίας μέσα σε μια πολιτεία ως πολίτης. Αυτό για να μην το τρέξουμε. Θόδωρε, δεν σταματάει μαζί σου η συζήτηση. Καθόλου, και... ναι. Και μου ήρθε στο μυαλό κάτι που, αν ενθυμούμε καλά, το είχε γράψει ο Οδυσσέας Σελίτης, ότι με ένα καλάμι και ένα κλαρί ελιάς ξαναχτίζουμε την Ελλάδα. Ακριβώς. Και δια του πολίτη, δηλαδή δια της κάθε λέξεως των Ελλήνων, εάν και χαθεί ο πολιτισμός μας, μπορείς να επαναφέρεις τα πάντα. Θόδωρε Τερζίδη, τιμή μας που ήσουν μαζί μας στο Ράδιο Κολοσσός. Αναμένουμε την επόμενη συνέντευξη. Και δικιά μου τιμή, γιατί έχω και ιδιαίτερη συμπάθεια προς τη Ρόδο και προς την ΚΟ. Και προς τον Κολοσσό. Και προς τον Κολοσσό, το έχω πει. Με την Ελλήνων Συνέλευση Κυβέρνηση, ο Κολοσσός θα ξαναχτιστεί. Έτσι, έτσι. Αυτό περιμένουμε να δούμε, και όχι μόνο εμείς, να το δει όλος ο πλανήτης για το ποιο ήταν το μεγαλύτερο από τα 7 θαύματα. Αυτό που λέμε πάντα, ότι όλοι περιμένουν εμάς. Ήρθε η ώρα μας και πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε αντάξιοι των προγόνων μας ως Έλληνες. Και χαίρομαι που έχω γεννηθεί Έλληνας. Συνέλληνα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και μέχρι την επόμενη συνέντευξη που θα σε έχουμε κοντά μας στο Ράδιο Κολοσσός. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και φως. Δύναμη, φως, συνέλληνα. Αγαπητοί ακροατές, παραμείνετε στο Ράδιο Κολοσσός, γιατί ένας ακόμα υποψήφιος ευρωβουλευτής έρχεται κοντά μας. Μέχρι τότε, γεια σας.